Αρχήν να ευχαριστήσω τον Απόλλωνα να... για αυτή την εμπειρία που μου έδωσε. Ήταν από το μήνο Βιάννα. Λίγο Μαρίνκου με Ραμαρίνου, τα δίπλα μου, κάθε προοδική μονάδα. Κάνω αυτή την λειτουργήμα, το επάγγελμα από 12 χρόνια, 13 τώρα. Πάντα έκανα coaching ή διδάσκα ποδόσφαιρο. Αυτό που έζησα αυτούς τους μήνες ήταν πραγματικά από το μήνο. Το να ενώσεις αυτούς τους ανθρώπους, συνανθρώπους. Διαφορετικοί ήθη, χώρες και να ενωθούν και να γίνουν οικογένεια, πραγματικά ήταν... δεν νομίζα ότι θα το μπορούσα να το κάνουμε. Αλλά στο τέλος, μετά από αρκετά μαθήματα που έγιναν και να ευχαριστήσω και την Γούλα γι' αυτό, είδα αυτή τη, τα παιδιά να ενώνονται, να γίνονται οικογένεια, να φεύγουν μαζί, να κανονίζουν μετά τις προπονήσεις, μετά τις προπονήσεις, μαζί κάτι, παιχνίδια αυτά, και για μένα αυτό ήταν μεγάλο επιτεύγμα. Και πραγματικά νιώθω ότι αυτό που έκανα από όλο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προδαθήματα, να το πω. Ήταν τεράστιο το επιτεύγμα που έγινε αυτά τα παιδιά. Και αυτό που ζήσα εγώ πραγματικά θα μείνει αξέχαστο. Ζήσα πολλά στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό θα μείνει αξέχαστο. Πέρασα εμπειρίες μαζί τους, πραγματικά συγκινητικές. Παιδιά να αγκαλιάζονται, μετά από κάποιο τσακωμό να είναι ενωμένοι, αυτά ήταν καταπληκτικό. Μπράβο σε αυτούς που συνέφερα σε αυτόν τον έργο, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία. Η επικοινωνία του προπονητή μια μωρά, είτε από Σομαλία, είτε από Κουρδιστάν, είτε από Μαρόκο, που μόνο ακούσαμε ότι είναι. Γλώσσα εννοείς. Πώς το βρίσκεις, ενώ σου πώς επικοινωνεί. Αρκετά μιλούσαν τα ελληνικά παιδιά και πολύ πιο αγγλικά. Πιο δυνατή εμπειρία που ζήσατε σε αυτό το ταξίδι των μηνών που κάνατε, μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μας? Ήταν μια εμπειρία πραγματικά που ενώ συναγωνίζονταν τα παιδιά, σακώθηκα δύο μεταξύ τους. Σταματήσαμε την προπόνηση, τους μιλήσαμε ότι το ποδόσφαιρο ενώνει. Συγκεκριμένα ο Πανίκος αγκάλιασε ένα παιδί έρχομο και τους είπαμε ότι αυτό ενώνει το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και μετά είδε στα παιδιά αυτά ότι αγκαλιαστήκα, δακρύσαν πραγματικά, και από μία τη μέρα όταν τα πράγματα με ζεύγει ήταν μαζί. Αυτό θα μου μια ξέρω. Άλλο να το λέτε και άλλο να το ζείτε.